ikinci yarışında ayak demir aldı vatandaş, terör örgütünün destekçilerini basarak hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz. Την οριστική απαγόρευση του καπνίσματος από την 1η Σεπτεμβρίου σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για ασφαλιστικό και άρση του καμποτάζ. Έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή ο δημοσιογράφος Βασίλης Δημάκης. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών αρχισυντάκτης και διευθυντής ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη το απόγευμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στον Προσκυνά Φθιώτιδας. Με απώλειες 1,24% στις 1.550,78 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και
κύριο Γρηγόρ με το ταξί να έχει καλά δρομολόγια. Ναι. Και κύριο Νικηφόρο που τον χάσαμε, γιατί και αυτόν ένα-ένα του χάνουμε. Εμφανίζονται όμως ξαφνικά. Εμφανίζονται. Και είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά στον κουμπάρο μου τον Χουβαρδά, γιατί όμως, γιατί μας το κάνεις βρε Χουβαρδά, τι γίνεται, στην Νικολούλη πάμε όλοι, όλοι παρέα πάμε. Έτσι, έτσι, θα κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά για τον Χουβαρδά και θα μιλάμε μόνο για τον Χουβαρδά. Να τον εφωνάξουμε. Κουμπάρε μου μας λείπεις, από μια Αρτινάδα, Κρυστίνο. Κυρία Μαργαρίτα, να χαρίσουμε και στο όλο σάρκο που μας ακούει. Στην άνοιξη, τ' αγάπη στην ελπίδα. Τ' άνοιξη στην ομορφιά, τ' ανάβει η δική σου. Και από εκεί και μέσα στην ελπίδα.